Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Παναγιώτη Μαστροθύμιο, ο οποίος αναγκαστικά λόγω των νομικών του γνώσεων είναι ο πιο περιζήτητος από την επιτροπή που έχει αναλάβει ένα πολύ δύσκολο έργο και μέχρι στιγμής τα έχουν πάει αρκετά καλά οι άνθρωποι. Τι κάνετε, είστε καλά, καλησπέρα από το Λίμπερο. Τώρα κάπως καλύτερα. Αν και είμαι συνέχεια με ένα τηλέφωνο στο αυτή, τώρα κάπως καλύτερα. Εντάξει, ως νομικός τώρα. Πιο ήσυχη και πιο ανακουφισμένη. Κοιτάξτε, χάρη στα πολύ καλά μέτρα της κυβέρνησης, καθώς ήταν, ξεκουραστήκατε όλο αυτό το διάστημα και εσείς όπως και πολλοί άλλοι Έλληνες. Οπότε τώρα μπορείτε να ασχοληθείτε λίγο παραπάνω με τον Άρη. Χιούμορ έκανα, αλλά ήταν black humor. Δεν ήταν πετυχημένο. Λοιπόν, όλοι έχουμε μια καλύτερη διάθεση γιατί βλέπουμε ότι ξεπερνιούνται ένας-ένας οι σκόπελοι που έχουν οδηγήσει τον Άρη στην κατάσταση που βρίσκεται και βρίσκονταν μέχρι πέρσι στην τρίτη εθνική κατηγορία. Έχουμε πριν από λίγο την τοποθέτηση στο All About Άρης του κυρίου Καρυπίδη ότι έχει τοποθετήσει το 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Δεν ξέρω αν έχετε και ενημέρωση επίσημα ως επιτροπή ότι όντως έχουν μπει τα χρήματα και έχει καλυφθεί το μετοχικό κεφάλαιο. Η επίσημη ενημέρωση είναι ότι υπάρχει υπερκάλυψη του κατάτη του μετοχικού κεφαλαίου. Δηλαδή είμαστε λίγο πάνω από το 1.200. Μάλιστα, ωραία. Η ταυτοποίηση τώρα, η ενημέρωση με τα ονόματα των καταθετών, τα ποσά, τα ποσοστά που αντιστοιχούν κτλ. Αυτά μετά από Δευτέρα θα δοθούν αναλυτικά από Δευτέρα μετά στη δημοσιότητα. Μάλιστα. Το καταλαβαίνω. Όταν δηλαδή θα υπάρχει τη Δευτέρα το πρωί συνάντηση επιτροπής στην τράπεζα, να υπάρξει πλέον ανάλυση. Θα έχω εγώ και μέχρι το βράδυ μια σχετική ενημέρωση από την τράπεζα. Αλλά επισήμως μετά στις λεπτομέρειες του ποιος κατέθεσε τι και πώς είναι οι καταθέτες, τι ποσοστό πρέπει να έχει ο καθένας, αυτό από Δευτέρα επίσημα θα ανακοινωθεί. Φαντάζομαι τώρα δεν είναι κάποιος άλλος από τον κύριο Καρυπίδη. Εντάξει, εσείς καλά κάνετε και κρατάτε και το πρωτόκολλο και μιλάτε επίσημα. Η ουσία είναι ότι η τράπεζα επιβεβαίωσε ότι έχει υπερκαλυφθεί. Νομίζω ότι είναι και το πιο σημαντικό για τους χρόνους τους οποίους θέλατε να έχετε ως πενταμελής επιτροπή στην προσπάθεια για δημιουργία της νέας ΠΑΕΑΡΙΣ. Το κρίσιμο για μας ήταν να υπάρξει πρόσκληση μέσα στο πρώτο δεκαήμερο. Εκεί ήταν το πρώτο μεγάλο στοίχημα και η δυσκολία. Αφού τα καταφέραμε εκεί, μετά το δεύτερο στοίχημα του 15ου μέρου αφορούσε κυρίως τον κύριο Καρυπίδη, διότι ουσιαστικά με την κάλυψη τώρα του μετοχικού κεφαλαίου για τον ίδιο ανάβει το πράσινο φως, πλέον να αρχίσουν να τρέχουν ουσιαστικά, δηλαδή πλέον αρχίζει και ο Άρης να έχει στρατηγό, ας το πούμε έτσι. Mm-hmm. Διότι μέχρι τώρα ναι μεν η Γενική Συνέλευση του ΑΣ, ναι μεν το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΣ, ναι μεν ότι είχαν κάποιες αρμοδιότητες και πενταμελής επιτροπή, αλλά κακά τα ψέματα, αυτό χρειάζεται πρώτον κάποιον να γεμίσει το ρεζερβουάρ. Σήμερα δηλώνουμε ότι το ρεζερβουάρ έχει γεμίσει και ένας να μπει μπροστά και να τρέξει τις διαδικασίες έτσι όπως πρέπει να τρέξουν. Πλέον φαίνεται ότι από σήμερα υπάρχει ο επικεφαλής, υπάρχει αυτός που θα μπει μπροστά, υπάρχει αυτός που έβαζε και θα συνεχίσει να βάζει το ζεστό χρήμα, γιατί αλλιώς γίνονται εύκολα τα πράγματα σήμερα. Γιατί αλλιώς θα ήμασταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση και πάλι. Πείτε μας λίγο για να ξέρει και ο κόσμος τι ακολουθεί τώρα, τι κάνει δηλαδή τώρα. Καταρχήν η πενταμελής επιτροπή, τι κάνετε εσείς για να πάμε στη διαδικασία να πούμε σε ένα μήνα, σε 1,5 μήνα, σε 2 μήνες, σε 15 μέρες ότι υπάρχει ΠΑΕ Άρης και μάλιστα χωρίς χρέη από το παρελθόν? Κοινή πεποίθηση και της πενταμελούς επιτροπής, αλλά από ό,τι γνωρίζω και από τον κύριο Καρυπίδη, είναι να τρέξουμε τις διαδικασίες όσο δυνατόν συντομότερα και να έχουμε και ρετό συμβούλιο που θα μας αντικαταστήσει επίσης όσο δυνατόν συντομότερα. Οι πρώτες ενέργειες είναι από Δευτέρα ερχόμαστε σε επαφή αφού μας επιβεβαιώσουμε τους καταθέτες και τα ποσοστά που έχει ο καθένας, σε επαφή με τη συμβολεογράφο για την οριστική σύνταξη ως προς το κομμάτι κεφάλαιο της νέας εταιρείας, μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας. Μόνο αυτό ήταν έως τώρα υποαίρεση. Οπότε από Δευτέρα οριστικοποιείται και το θέμα ύψος μετοχικού κεφαλαίου και ξεκινούν οι διαδικασίες μέσω συμβολογράφου και μέσω του ΓΕΜΗ.
Παράλληλα υπάρχει ενημέρωση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού σχετικά με τα ονόματα των μεγαλομετόχων, όπως αυτοί θα προκύψουν από την επιβεβαίωση της Δευτέρας. Αν υπάρχει βέβαια Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Γι' αυτό λέω ότι ήμασταν σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο, ξεπεράστηκε αυτό το εμπόδιο και τώρα, αφού ξεπεράσαμε αυτό, βλέπουμε μπροστά μας το επόμενο. Είναι επίσης πάλι ένα κρίσιμο ζήτημα. Λύστε μου μια απορία. Ενδεχομένως το γνωρίζετε ως νομικός, ενδεχομένως και όχι, γιατί μπορεί να είναι και οικονομικό το θέμα. Τώρα το ΓΕΜΗ ζητάει από την Επιτροπή ή ο Άρης από την Επιτροπή? Η δικιά μας η Επιτροπή θα απευθυνθεί προς την ΕΕΑ για το θέμα του να αδειοδοτηθεί η εγγραφή του μεγαλομετόχου στο μετοχολόγιο της εταιρείας. Αυτό είναι άσχετο με το ΓΕΜΗ. Μάλιστα. Το ΓΕΜΗ, ενώ παράλληλα, εφόσον έχουμε οριστικοποιήσει το τελικό σχέδιο του καταστατικού, εκεί αρχίζει και η επαφή με το ΓΕΜΗ. Αυτά θα τρέχουν παράλληλα. Μάλιστα. Το ίδιο το ΓΕΜΗ επίσης κάποια στιγμή θα χτυπήσει την πόρτα της ΕΕΑ, αλλά ήδη προηγείται η δική μας, κρούση προς την ΕΕΑ για το θέμα της αδειοδότησης, του να ανάψει το πράσινο φως στο να εγγραφεί στο μετοχολόγιο ο νέος ή οι νέοι μεγαλομέτοχοι, όπως θα έχουν προκύψει από αυτή τη διαδικασία που έτρεχε μέχρι σήμερα. Για να γίνει αυτό βέβαια πρέπει να φύγει οριστικά και αμετάκλητα και από τη Βέρεια. Διαβάζουμε στον τύπο της πόλης της Σημαθίας ότι έγινε η πώληση χθες το βράδυ και σήμερα αναμένουμε την ανακοίνωση και από εκεί. Άρα λογικά θα πρέπει να ολοκληρωθεί και εκείνο το κομμάτι για να πάει ο Άρης επίσημα πλέον στην ΕΕΑ, έτσι. Εκείνο το κομμάτι, ναι. Είναι μέσα στους γενικότερους περιορισμούς που θέτει και ελέγχει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Ένα κομμάτι είναι και η μη κατοχή μετοχών άλυσε ανώνυμης αθλητικής εταιρείας. Η δική μου ενημέρωση και εμένα από χθες ήταν ότι έχει πωληθεί, αλλά φυσικά η όποια πώληση ή η όποια μεταβίβαση τελεί υπό την έγκριση και τελική οριστική άδεια πάλι της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Άρα η ολοκλήρωσή της θα περάσει και από την ΕΕΑ. Αλλά νομίζω ότι το γεγονός ότι ανακοινώθηκε μεταβίβαση είναι, όπως και να το κάνουμε, θετικό. Έχετε ενημέρωση μήπως από την Αθήνα τι γίνεται με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού? Το δικό μας ρεπορτάζ λέει ότι προωθείται μια τροπολογία από τον κύριο Κοντονή για ολική αντικατάσταση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Δεν ξέρω αν είχατε κάποια επαφή, επίσημη, ανεπίσημη, που μπορούμε βέβαια και να τη μεταφέρουμε στον κόσμο. Ανεπίσημα γνώριζα ότι ήταν στις προϋθέσεις του Υπουργείου γενικά να προχωρήσει αυτή την αντικατάσταση. Αλλά επίσημα τώρα και μιλώντας και σαν μέλος της Επιτροπής από την πλευρά του Άρη, ότι για οτιδήποτε δεν αφορά δικές μας ενέργειες, δηλαδή οτιδήποτε δεν εξαρτάται είτε από ενέργειες της Επιτροπής είτε του κ. Καρεπίδη είτε γενικότερα των παραγόντων του Άρη, ό,τι πρέπει να περιμένουμε από τρίτους, πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί, πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση, πρέπει να έχουμε συνεχή επικοινωνία, διότι άλλο να το ακούς, άλλο να έχεις ενημέρωση, άλλο να έχεις τις προφορικές διαβεβαιώσεις και άλλο να το δεις να γίνεται. Να σας ρωτήσω κάτι, δεν ξέρω αν μπορείτε να μου απαντήσετε. Αν δεν οριστεί νέα Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και δεν καλυφθεί η θέση του Αντιπροέδρου, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επιτροπή, γιατί δεν έχει καλυφθεί εντός τριμήνου η θέση του Αντιπροέδρου, που μάλιστα πρέπει να, με το υπάρχον νομικό καθεστώς, να καλυφθεί από ανώτατο δικαστικό. Τι γίνεται? Δηλαδή, ο Άρης, ο Όφη, οι υπόλοιπες ομάδες που ανεβαίνουν από την Τρίτη Εθνική στη Β' Εθνική. Όλο το νομικό πλαίσιο, νομίζω, και των αδειοδοτήσεων στο μπάσκετ, παραδείγματος χάρη, στο ποδόσφαιρο, δεν στηρίζεται σε αυτή την επιτροπή, δεν πρέπει να σου δώσει άδεια. Μπορεί να γίνει οτιδήποτε χωρίς να σου δώσει την άδεια, ή μπορεί να γίνει δια της πλαγίου? Δηλαδή, θα ξεκινήσουμε το πρωτάθλημα και δεν θα έχουμε Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού? Πώς θα γίνει αυτό? Μετά, ύστερα, από εκεί και πέρα αρχίζουμε τα σενάρια. Ναι. Όλα αυτά που αναφέρετε είναι πιθανό να γίνουν, αλλά είναι σενάρια. Σενάρια στα οποία μέχρι στιγμής, επειδή από τις επαφές που κάναμε και με τον Χρήστο τον Γρόλιο συζητώντας τα και κάνοντας επαφές και με το ΓΕΜΗ και με την ΕΕΑ, τουλάχιστον τόσο υπάλληλοι του ΓΕΜΗ όσο και της ΕΕΑ, και οι ίδιοι δεν είναι σε θέση να απαντήσουν τι μπορεί να γίνει. Και οι ίδιοι δεν αποκλείουν, αν δεν υπάρξει αντικατάσταση, να δοθεί μια άλλου είδους λύση. Αλλά όλα είναι σενάρια. Σήμερα νομίζω ότι κάποιος να πει ότι αν δεν αντικατασταθεί το μέλος ή αν δεν αντικατασταθεί συνολικά η ΕΕ θα γίνει αυτό,
Νομίζω δεν υπάρχει κάποιος που μπορεί να πει κάτι συγκεκριμένο. Αρχίζουμε μετά και παίζουμε με τα σενάρια. Γι' αυτό λέω ότι είναι άλλο ένα εμπόδιο που πρέπει να βρούμε τον τρόπο να το ξεπεράσουμε. Το γεμί από μόνο του μπορεί να οριστικοποιήσει το ότι θα υπάρχει νέα ΠΑΕ. Μπορεί να το κάνει μόνο του χωρίς. Γιατί έχουμε διαβάσει τις επιστολές που έστειλε ο κύριος Μασγανάς προς την ΕΑ, που λέει ότι διαφωνεί με εκείνη την εισήγηση που είχε κάνει η κυρία Μαρούπα. Μπορεί το ΓΕΜΗ να πει: εγώ κρίνω, το νομικό μου επιτελείο κρίνει, στηρίζομαι και σε μία σειρά νόμων. Είδα και μία γνωμοδότηση, αν δεν κάνω λάθος, του κυρίου Σφυρί, που είναι και στην νομοπαρασκευαστική μάλιστα, που έλεγε ότι μπορεί να το κάνει ο Άρης. Μπορεί το ΓΕΜΗ από μόνο του να πει: δίνω εγώ στον Άρη κανονικά το δικαίωμα να συστήσει η ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία, είτε αγνώντας την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, είτε πατώντας ακριβώς το γεγονός ότι δεν έχει ενεργό ρόλο αυτή τη στιγμή. Μπορεί να το κάνει. Θεωρητικά πάντα μιλώντας, πιστεύω ότι μπορεί να το κάνει. Αλλά αυτό δεν λέει και τίποτα. Μιλώντας, υπάρχει και υπάλληλος του ΓΕΜΗ συγκεκριμένα που λέει ότι εμείς αναγκαστικά πρέπει να αποτανθούμε εκεί. Και στο επόμενο ερώτημά μας, ότι ναι, αλλά δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να συγκροτηθεί σε σώμα και να συνεδριάσει νόμιμα εκεί τι γίνεται, σήκωσε τα χέρια ψηλά. Λέει, εγώ ξέρω ότι πρέπει να απευθυνθώ εκεί. Προφανώς όμως με μια εντολή υπουργού ή προϊσταμένου πολιτικού, που φαντάζομαι ότι. Συνήθως έτσι γίνεται στην Ελλάδα τουλάχιστον. Λύνονται τα θέματα. Ακριβώς. Ναι. Γι' αυτό μετά πάλι πάμε σε σενάρια και πιθανολογήσεις. Θεωρητικά γίνεται, αλλά το ότι λέω εγώ σήμερα ότι θεωρητικά γίνεται δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Σωστά. Καλώς έχονται των πραγμάτων. Ας πούμε ότι αλλάζει και η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Τέλος πάντων, έχει συστήνεται τη δεδομένη χρονική στιγμή. Μπαίνει ένα μέλος. Έχει τέλος πάντων ενεργό ρόλο. Και ο Άρης κάνει τις διαδικασίες που πρέπει να κάνει. Πότε περιμένουμε, καλώς εχόντων των πραγμάτων, να πούμε: καλησπέρα σας, η νέα ΠΑΕ Άρης είναι αυτή, μεγαλομέτοχος είναι ο κύριος Καρυπίδης, το διοικητικό συμβούλιο είναι αυτός, αυτός και αυτός, παίζει στη Football League τη σεζόν 16-17. Πότε το περιμένουμε αυτό, καλώς εχόντων των πραγμάτων? Το σενάριο που τρέξαμε όλο αυτόν τον καιρό, ένα από τα σενάρια που τρέξαμε, συνήθως τρέχαμε τα σενάρια με την άσχημη εκδοχή. Το σενάριο που τρέξαμε ότι όλα να πηγαίνουν κατευχή και εντός χρόνου, λέει ότι ενδεχομένως και στις δύο πρώτες εβδομάδες του Αυγούστου θα μπορούσαμε να έχουμε και την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της νέας ΠΑΕ. Αλλά αυτό όμως προϋποθέτει, αυτή η εξίσωση δηλαδή, έχει αρκετούς ακόμα άγνωστους συντελεστές για να μπορέσουμε να πούμε ότι αρχές Αυγούστου είναι το καλό και το αυτό που ευχόμαστε όλοι, το σενάριο που ευχόμαστε όλοι. Για την ολοκλήρωση. Φαντάζομαι ότι προβλέπετε για τις ομάδες που ανεβαίνουν από την Τρίτη Εθνική στη Β' να λειτουργούν όλο αυτό το χρονικό διάστημα ως ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Δηλαδή, παράδειγμα, να υπογράψουν συμβόλαια με ποδοσφαιριστές. Ή θα περιμένουν 15 Αυγούστου για να το κάνουν? Όχι, μα υποσύσταση αυτό το πράγμα σημαίνει. Το λέω για να το καταλαβαίνει και να το καταλάβει και ο κόσμος. Το υποσύσταση λοιπόν σου δίνει το δικαίωμα να λειτουργείς κανονικά. Πείτε μου κάτι, ισχύει όχι ακριβώς κανονικά, για να ακριβολογούμε, να λειτουργείς υπό την αίρεση της δικής σου υποχρέωσης να γίνεις κανονική εταιρεία. Σωστά. Αλλά υπάρχει λειτουργία προς όλα. Αυτό, λέμε, αυτό είναι και το πράσινο φως. Για να μιλήσει με προπονητές, για να μιλήσει με ποδοσφαιριστές, αλλά το υποσύσταση σημαίνει ότι μπορεί να έρχεται σε επαφή και να προχωράει σε συμφωνίες, υπό την αίρεση πάντοτε ότι υπάρχει συγκεκριμένο deadline μέχρι το οποίο θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει συστήσει κανονικά τη νέα σου εταιρεία. Ισχύει αυτό που ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια, ότι μια ομάδα που ανεβαίνει από την Τρίτη στη Β' ερασιτεχνική, δηλαδή και γίνεται ΠΑΕ, μπορεί το τελευταίο της δικαιολογητικό να το πάει το Δεκέμβριο, ή είναι το 10 μέρες πριν το πρωτάθλημα πλέον απαιτούμενο? Έχω την αίσθηση ότι ίσχυε για τις ομάδες αυτές ότι μπορεί μέχρι το Δεκέμβριο να πας τα χαρτιά σου τα τελευταία. Αν με ρωτούσατε εμένα, επειδή στον Άρη έχουμε καεί και από το χυλό, έχουμε καεί και από το γιαούρτι και δεν ξέρω από τι άλλο μπορεί να κάνουμε, το τι ίσχυε παλιότερα και το τι έγινε παλιότερα, εδώ έχουμε δει την ίδια περίοδο άλλα να ισχύει για τη μία ομάδα, άλλα να ισχύουν για την άλλη. Πέρσι άλλαξε ο ΚΑΠ και εφαρμόστηκε. Υπάρχει τώρα και το ζήτημα γενικά, αυτή όλη η ανακατάταξη, η αναταραχή που υπάρχει στο ποδόσφαιρο, και η επίκληση της νομιμότητας που γίνεται από πλευρά του
του, του Υπουργού ότι σε όλα τα θέματα, οτιδήποτε, για οτιδήποτε τηρεί την νομιμότητα, είμαστε ok, για οτιδήποτε αφορά κινήσεις δια της πλαγιάς οδού, δεν ξέρω κατά πόσο θα δίνεται πλέον αυτή η δυνατότητα. Mm-hmm. Από τη μια είμαστε στη χώρα που όλα γίνονται, από την άλλη όμως δεν ξέρω και αν είναι ασφαλές. Αυτά είναι όλα ζητήματα που θα πρέπει σίγουρα να απασχολήσουν και τον κύριο Καρυπίδη και το επιτελείο που θα τον βοηθήσει σε όλα αυτά. Ο κανονισμός πάντως θεωρητικά λέει 10 μέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Τέλη Σεπτέμβρη. Ο αθλητικός νόμος, όχι ασχέτως του κανονισμού, ο αθλητικός νόμος που θεωρητικά είναι πάνω και από τον κανονισμό, λέει ότι 10 μέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος θα πρέπει να υπάρχουν και οι αδειοδοτήσεις από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και η σύσταση της νέας ΠΑΕ, οι νόμιμοι και όλοι οι μέτοχοι να είναι αδειοδοτημένοι νόμιμα και όλα να έχουν τελειώσει. Καλά, βέβαια, θα σας πω ότι ο αθλητικός νόμος πέρσι έλεγε ότι ο ΚΑΠ που ψηφίζεται δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην αγωνιστική περίοδο που θα παίξουμε, αλλά εφαρμόστηκε. Και ο Άρης δεν ανέβηκε μια κατηγορία, αλλά αυτά είναι περσινά, δεν ξέρω, ξινά είναι σίγουρα για τον Αριανό στα φύλλα, αλλά είναι αυτό που λέμε ότι πολλές φορές στη χώρα που ζούμε υπάρχουν και οι άλλοι οδοί που πέρσι δυστυχώς καταδίκασαν τον Άρη. Τέλος πάντων, η ουσία είναι τώρα, η ουσία είναι ότι έχουν μπει τα χρήματα και έχετε ακόμα πολλή δουλειά, κύριε Μαστροφίμη, από ό,τι καταλαβαίνω πάντως. Δεν τελείωσε σήμερα, γιατί ο κόσμος έχει την αίσθηση ότι τελείωσε σήμερα. Δεν τελείωσε σήμερα. Έχει πολλή δουλειά. Όχι, είναι ακριβώς, αν με ρωτούσατε τι είναι αυτό το πράγμα, θα σας έλεγα ότι είναι ένας δρόμος με εμποδίων που θα κρατήσει όλο το καλοκαίρι. Και κάθε εμπόδιο είναι κρίσιμο και μάλιστα το ζητούμενο δεν είναι να ξεπεραστούν όλα τα εμπόδια ένα-ένα, αλλά το τελευταίο να το περάσουμε, έχουμε και χρόνο που τρέχει παράλληλα. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι θα τα περνάμε ένα-ένα και καλό Δεκέμβρη. Είναι συγκεκριμένο, είναι σαν ένας αγώνας με εμποδίων που τρέχουμε και με αντίπαλο το χρόνο και πρέπει να περνάμε και τα εμπόδια. Μέχρι τώρα είχαμε όλη την αγωνία, θα μπουν, δεν θα μπουν, θα καλυφθεί, δεν θα καλυφθεί. Το καλύψαμε, δεν τίθεται ζήτημα να πανηγυρίζουμε. Από αύριο ξεκινά το επόμενο εμπόδιο. Έτσι θα πάει μέχρι τέλους. Δεν βλέπω κάτι διαφορετικό. Έτσι είναι, όπως το λέτε. Ωραία, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να ευχηθώ καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Και εσείς να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση.